παράταξη αξιοβίωτη ανάπτυξη, με την παραταξικά χρημάνη, να το πω διαφορετικά, στην περιφερειακή ενότητα Άρτας. Κυρία Αντιρολόγου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ντόκα. Χαίρομαι που με καλέσατε και μου δίνετε τη δυνατότητα να με γνωρίσουν οι τηλεθεατές σας και να μάθουν λίγα πράγματα για μένα. Τώρα, εσείς είστε πρώτη φορά που είστε υποψήφια. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ένα μικρό βιογραφικό σας. Να πούμε δύο λόγια για σας, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είστε, τουλάχιστον καταρχάς. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να συστηθώ στους τηλεθεατές σας, να πω κάποια πράγματα για μένα, γιατί είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά, πρώτη φορά που κατεβαίνω σαν υποψήφια. Ονομάζομαι Μαρίνα Τυρολόγου, είμαι από το Βουργαρέλι Άρτας, είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδιά. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού. Έχω μαζί με την οικογένειά μου μια ξενοδοχειακή μονάδα και προσπαθούμε ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια και πριν την ίδρυση αλλά και κατά την ίδρυση να αναπτύξουμε οργανωμένες δράσεις γύρω από την προώθηση της περιοχής και την προβολή της περιοχής όχι μόνο των Τζουμέρκων, όλης της ορεινής περιοχής της Άρτας. Mm-hmm. Αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχουμε φανεί αντάξει των προσδοκιών. Mm-hmm. Για ποιο λόγο τώρα συμμετέχετε στα κοινά και στα κοινά της περιφέρειας Ηπείρου, κυρία Τυρολόγου? Καταρχάς να σας πω ότι θεωρώ δημιουργία τη συμμετοχή στα κοινά και πόσο μάλλον θεωρώ δημιουργικό τον εαυτό μου σαν άνθρωπο. Ναι. Η ενασχόληση με τα κοινά, πόσο μάλλον των ανθρώπων που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τόπο τους, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το επιχειρήν έχεις τις γνώσεις, αλλά ξέρεις και τα προβλήματα της καθημερινότητας, οπότε ξέρεις τι να στοχεύσεις, έχεις τις λύσεις και κατ' επέκταση έχεις τη βούληση για να τα λύσεις όλα αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενη που ο κύριος Καχρημάνης αποφάσισε και έδωσε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου, πρώτα απ' όλα επειδή αγαπάω και έχω όραμα για τον τόπο μου και κατά δεύτερον η πεποίθησή μου ότι μπορώ να προσφέρω στον τόπο μου με έκαναν να πω το ναι και να αποδεχτώ την πρόταση. Γιατί με τον Καχρημάνη? Γιατί με τον Καχρημάνη? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Καχρημάνη που εκτιμάτε στο σημερινό Περιφερειάρχη και ξανά υποψήφιο? Τι εκτιμάτε στον Αλέξανδρο Καχρημάνη, κυρία Τυρολόγου? Ο λόγος που επέλεξα τον κύριο Καχρημάνη είναι ο ίδιος, ο κύριος Αλέκος Καχρημάνης. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Αυτό το μαρτυρά το έργο του, θα μπορούσα να σας πω πολλά προτερήματα που βρίσκω στον Αλέκο τον Καχρημάνη. Τη μεθοδικότητά του, την αποτελεσματικότητά του και πολλά ακόμη. Σε αυτό όμως που θέλω να σταθώ είναι στο ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ανοιχτεί την πόρτα του για όλους. Πέρα από τα στενά πλαίσια της περιφέρειας, δεν ασχολείται μόνο με αυτά. Ασχολείται από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι που νομίζω τον κάνει νούμερο ένα στην καρδιά όλων των επιρροτών. Και αδιαφυσβήτητα η επιλογή ήταν υπέρ του κυρίου Καχρημάνη και ήταν μονόδρομος. Μάλιστα. Να δούμε τι θα πούν αυτή τη φορά στην κάλπη οι πολίτες σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως. Με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε τώρα, εάν εκλεγείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο καινούργιο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε? Αυτά τα καθορίζει ο αρχηγός, αλλά πάντα παίρνει υπόψη του και τις προθέσεις και τις επιθυμίες και τις ικανότητες των Περιφερειακών Συμβούλων του. Εσείς με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε, κυρία Τυρολόγου? Σωστά. Όπως σας είπα, ασχολούμαι με το κομμάτι του τουρισμού, οπότε mm-hmm. θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι, εφόσον μου δοθεί η ευκαιρία. Το πιστεύω ακράδαντα. Πιστεύω ότι ο τουρισμός, και όταν μιλάω για τουρισμό, δεν αναφέρομαι μόνο στο μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Αυτό είναι ένα κομμάτι του τουρισμού το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά την Ήπειρο. Πιστεύω σε μια ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών 365 μέρες το χρόνο. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο στόχος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναπτύσσοντας θεματικά τον τουρισμό. Τι εννοώ συγκεκριμένα? Πρέπει να δουλέψουμε σε διάφορους τομείς. Το γαστρονομικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, mm-hmm. τον πολιτιστικό τουρισμό, τον περιπατητικό τουρισμό. Όλα αυτά τα κομμάτια πρέπει να αναπτυχθούν μεμονωμένα και μετά να συνθέσουν το παζλ, ούτως ώστε το τουριστικό προϊόν
της Άρτας και κατ' επέκταση όλο αυτό σε ενσωμάτωση με όλη την Ήπειρο, να μπορέσει να δώσει όλα αυτά τα αποτελέσματα που όλοι εμείς θέλουμε. Και τι εννοώ? Βεβαίως. Εννοώ ότι τα αποτελέσματα τα οποία θα είναι θετικά για την τοπική κοινωνία και την οικονομία θα έχουν να κάνουν με τις νέες θέσεις στην αγορά εργασίας, με την προσέλκυση νέων επενδύσεων και φυσικά όλο αυτό θα φαίνεται καθημερινά και στην τοπική αγορά, αλλά και κατ' επέκταση, με συγχωρείτε, σε όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αν κάνετε μια πρόβλεψη τώρα για το αποτέλεσμα, καταρχάς, θα υπάρξει δεύτερος γύρος, εκτιμάτε, στην περιφέρεια Ηπείρου αυτή τη φορά ή όχι? Εκτίμηση τώρα, όχι επιθυμία, δεν θέλω επιθυμία. Εκτίμηση. Δεν θα σας πω την επιθυμία, θα σας πω την εκτίμηση. Την πρόβλεψη. Βεβαίως. Καταρχάς, θεωρώ ότι το ψηφοδέλτιο του Καχρημάνη είναι από τα πιο δυνατά των τελευταίων ετών. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι το πιο δυνατό ψηφοδέλτιο που έχω δει μέχρι στιγμής. Έχει καταφέρει να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο με νέα άτομα και ο συνδυασμός, ξέρετε, της εμπειρίας με τον αέρα του φρέσκου και του νέου είναι μοναδικός συνδυασμός. Οπότε πιστεύω, έχοντας επιλέξει όλους αυτούς τους υποψήφιους που είναι διαλεγμένοι, φαντάζομαι, ένας προς ένας στον τομέα του και σε συνάρτηση με τον ίδιο τον κύριο τον Αλέκο τον Καχρημάνη, τον Περιφερειάρχη μας, θα δώσουν την νίκη από την πρώτη Κυριακή. Και αυτό είναι κάτι που οι ίδιοι οι Ηπειρώτες λένε, όχι μόνο εμείς, και θα το δούμε σύντομα. Μάλιστα. Να δούμε τι θα πούν, επαναλαμβάνω, οι πολίτες στις κάλπες. Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα. Οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές, τώρα, αν λέγατε κάτι τελευταίο στον κόσμο και στους Αρτινούς που μας ακούνε, φαντάζομαι θα πείτε και κάτι για την προσωπική σας υποψηφιότητα, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει σταυρός. Βεβαίως. Καταρχάς, θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος, γιατί μέσα από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα μου δόθηκε η ευκαιρία τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια να συμμετέχω ενεργά σε εκθέσεις τουρισμού και σε διεθνείς αλλά και στην Αθήνα, και μάλιστα σε μια τέτοια έκθεση ήταν αυτή η έκθεση που γνώρισα και τον Καχρημάνη, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς μας προσέλκυσε, η αμεσότητα που είχε μαζί μας και το πώς μας βοήθησε στο να μπορέσουμε να προωθήσουμε την περιοχή μας, το προϊόν μας κατ' επέκταση. Οπότε θεωρώ, βλέποντάς τα όλα αυτά, ότι έχουν τεθεί οι βάσεις και τα θεμέλια σε όλους τους τομείς, και από εδώ και πέρα πάμε για το άλμα της Ηπείρου. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, ανυπομονώ να σηκώσουμε τα μανίκια όλοι μαζί, και εγώ προσωπικά ανυπομονώ να σηκώσω τα μανίκια, να δουλέψω και να πάμε για την απογείωση πια της Ηπείρου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τυρολόγου. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Περνάμε στο Δήμο Ιωαννίνων.